Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Πάτρας TV. Εμπρισμός η χθεσινή πυρκαγιά στο γήπεδο του Απόλλωνα Πάτρας. Έβαλαν φωτιά στην κεραία κινητής τηλεφωνίας. 15 μονάδες διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ δείχνει νέα δημοσκόπηση. Στο 30% η Νέα Δημοκρατία, στο 15% το κυβερνούν κόμμα. Πρόσθετο αφορολόγητο για όσους δαπανούν με πλαστικό χρήμα και πρόσθετη έκπτωση φόρου για τα νησιά που καταργήθηκε η μείωση του ΦΠΑ περιλαμβάνει ως εισηγήσεις η έκθεση απολογισμού έργου του Τρίφωνα Αλεξιάδη. Παράλληλα ακόμη και η μισθοδοσία για ποσά άνω των 500 ευρώ θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Για παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος κάθονται στο εδόλιο του εφετείου πατρών ένα πρώην στέλεχος της πολεοδομίας, ένας πραγματογνώμονας, ένας μηχανικός και ο ιδιοκτήτης οικοπαίδου στην Παναγοπούλα. Η υπόθεση αφορά ψευδείς βεβαιώσεις για τα κτίρια του Καταμαράν. Στην Πάτρα βρίσκεται από χθες ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Συναντήθηκε με κομματικά στελέχη αλλά και φορείς της περιοχής, ενώ μίλησε και στο Πάτρας TV. Συνεχίζουν τώρα απτόητη την δράση τους οι απατεώνες με τα τροχαία. Μόνο χθες στην Πάτρα σημειώθηκαν δεκάδες κλήσεις. Ανησυχία εμπόρων για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις. Η αγορά δεν κινήθηκε όπως περίμεναν. Έκαναν γύσμα ΔΙΑΜ σχολείο της Πάτρας στην περιοχή των Ιταιών. Οι αρχές αναζητούν μία γυναίκα. Με την αριστερά και τους πρόσφυγες θα βάζει εκ νέου ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος σε κείμενό του στο blog του. Μάλιστα κατηγορεί και τους κομμουνιστές για τον εμφύλιο. Πάνω από 40 τα σχολεία που έκαναν κατάληψη. Χθες μαθητές πραγματοποίησαν και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Τρεις εικαστικοί εκθέτουν στην Δημοτική Πινακοθήκη της Πάτρας. Η έκθεση των Μαδέλη, Ρόρη και Δασκαλάκη εγκαινιάστηκε εχθές. Καταχειροκροτήθηκε ένας από τους πιο μικρούς σε ηλικία καραγκιοζοπαίκτες. Είναι από την Κάτω Αχαΐα και έπαιξε στο μπερντέ του στην διάρκεια των εκδηλώσεων για την Λευκή Νύχτα. Και εδώ κυρίες και κύριοι το σύντομο δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας είναι στη διάθεση των πελατών μας έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610-524-447. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises.
Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.